Από τον Ιούλιο του 1937, η Ιαπωνία έχει εμπλακεί σε καθολικό πόλεμο με την Κίνα και το φθινόπωρο σχηματίστηκαν δύο μεγάλα μέτωπα. Ένα στο βορρά και ένα στο νότιο-ανατολικό τμήμα της Κίνας. Στην αρχή, οι Ιάπωνες κατέλαβαν τις παραλιακές πολιτείες και κατόπιν εισχώρησαν στο έδαφος της Κίνας με στόχο τον έλεγχο της κεντρικής σιδηροδρομικής αρτηρίας που συνδέει το Πεκίνο με τη Σανγκάη και τον Ανκίν. Στις 13 Δεκεμβρίου, τα Ιαπωνικά στρατεύματα κατέλαβαν την Κινέζικη πρωτεύουσα. Ο απολογισμός αυτής της ακάθεκτης προελάσεως είναι πρωτοφανής στην παγκόσμια ιστορία και ισοδυναμεί με γενοκτονία. 200.000 είναι οι νεκροί. Γυναικόπαιδα, άμαχος πληθυσμός και αιχμάλωτοι υπήρξαν θύματα ανελαίτης φαγής που διαπράχτηκε εμζυγμένων. Μετά την πτώση της πρωτεύουσας, ο Τσάνγκα Ισεκ είναι ένας δυστυχής και αποτυχημένος αξιωματικός. Από την κυβέρνησή του λείπει και η πίστη και ο δυναμισμός. Δεν μπόρεσε ούτε να υποτάξει τους κομμουνιστές, ούτε να αποκρούσει τους Ιάπωνες. Ο Τσάνγκα Ισεκ δεν έχει άλλη λύση. Είναι υποχρεωμένος να δεχθεί το ενιαίο εθνικό μέτωπο που του προτείνουν οι κομμουνιστές. Με το τέλος της μεγάλης πορείας, οι κομμουνιστές βρέθηκαν εγκατεστημένοι μέσα σε ένα λαβύρινθο από γυμνά βουνά κοντά στις επαρχίες που βρίσκονταν μονίμως υπό η ιαπωνική απειλή. Στην ιτοπάθεια του Τσάνγκα Ισεκ αντέταξαν την πίστη ότι μόνο ο κινέζικος λαός, ενωμένος και στηριγμένος αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις, μπορεί να νικήσει τον εισβολέα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, με επικεφαλής τον Μάο Τσετούγκ, διακηρύσει ότι δεν θα δεχτεί να παραμείνει στα χέρια της Ιαπωνίας ούτε σπιθαμή κινέζικου εδάφους και ομολογεί ότι είναι αναπόφευκτος ένας παρατεταμένος πόλεμος. Η ταχύτητα και η συνεχή λιγμή, η τακτική του ανταρτοπόλεμου και όχι ο πόλεμος θέσεων και χαρακομμάτων χαρακτηρίζουν τις ενέργειες του κόκκινου στρατού. Ο αγώνας συνδυάζεται με την κοινωνική απελευθέρωση, αλλά προτάσσεται πάντα η εθνική συσπήρωση απέναντι στον Ιάπωνα κατακτητή. Η πλεονεκτική θέση της Ιαπωνίας έγκυται στη μεγάλη πολεμική της ικανότητα, ενώ μειονέκτημά της είναι ο κατακτητικός και βάρβαρος χαρακτήρας του πολέμου που διεξάγει. Από την αρχή των εχθροπραξιών, οι Ιάπωνες έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην ολοκληρωτική κατάκτηση της Κίνας και στη διαφύλαξη των περιοχών που έχουν καταλάβει. Η ολοκληρωτική κατάκτηση όμως απαιτεί τεράστιες δυνάμεις και πολύ χρόνο, ενώ η διαφύλαξη των κατακτημένων εδαφών συνεχείς εχθροπραξίες με τις δυνάμεις του ενιαίου εθνικού μετώπου. Και στις δύο περιπτώσεις τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για τους Ιάπωνες εισβολείς.